Αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης. Έζησε από τον 1ο αιώνα, το 80 μετά Χριστόν, και μαρτύρησε το 166-167 μετά Χριστόν. Μαθητής και συνεχιστής του Επισκόπου Ουκόλου Σμύρνης, που ήταν και αυτός μαθητής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Αρκετά γράφονται στο Συναξάρχη για τον Άγιο Πολύκαρπο, αλλά και για άλλους Αγίους. Δεν θα αναπτύξω το βίο του λεπτομερώς, να μπείτε στον κόπο να το μελετήσετε, όπως έχω πει πάντα, να μελετάμε τους βίους των Αγίων, που και αυτή ήταν και η παρακατατίκη του Αγίου Πορφυρίου. Έλεγε στο τέλος της ζωής του, και το έκανε και χαρτός, να μελετάμε τις γραφές, τα βιβλία της Εκκλησίας, τους βίους των Αγίων. Έτσι έζησα και έτσι να ζήσετε κι εσείς, για μας τα παιδιά του, αλλά και όλοι μας εμείς οι χριστιανοί, πρέπει να έχουμε ως οδηγό τις γραφές, τα βιβλία της Εκκλησίας που τα γράψαν οι Άγιοι Πατέρες και τους βίους των Αγίων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί το έχω πει και άλλες φορές, λέει, να ακούμε την Εκκλησία. Όντως θα ακούμε την Εκκλησία, αλλά μέσα από εκεί θα την ακούμε την Εκκλησία. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος όταν μιλητάνε, λέει το ότι και άγγελος κύριο να σας διδάξει διαφορετικά πράγματα από αυτά που σας λέμε εμείς, δεν θα τον ακούσετε. Γιατί στις μέρες μας δυστυχώς που ζούμε, έσχατες μέρες, ακούμε και βλέπουμε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, της Αποστολικής Εκκλησίας, τη ζωή των Αγίων Πατέρων, τη ζωή των μαρτύρων. Διότι αν κοιτάξουμε το βίο του Αγίου Πολυκάρπου και όλων των Αγίων, τι ζωή ζήσαμε? Ευαγγελική ζωή, Αγία ζωή, ηθική, αγνή, ευάριστη ζωή, ευωδιαστή ζωή. Δηλαδή το πρώτιστο, το έχω πει πολλές φορές και το λέω πάντα, το πρώτιστο που είναι για ένα χριστιανό είναι να αρέσει τον Θεό. Όχι με το να κάνει ένα προσευχή ή να πάει στην Εκκλησία και να ανάψει ένα χέρι. Ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο της ημέρας που απευθύνεται προς Τιμόθεο την επιστολή, στον Τιμόθεο, τέκνο Τιμόθεο ενδυναμώνει τη χάρη του Ιησού Χριστού, και λέει ότι αν δεν αθληθείς και δεν αγωνιστείς νόμιμα, ου στεφανούσε, δεν μπορείς να στεφανωθείς από το Θεό. Και μιλάμε σήμερα για νομιμότητα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει καμία νομιμότητα. Η νομιμότητα είναι μόνο στο Ευαγγέλιο, στις γραφές. Και μας ζητάνε σήμερα αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν ανθρώπινους νόμους να επιταχθούμε στους ανθρώπινους νόμους που δεν έχουν τη χάρη του Θεού και δεν απορρέουν μέσα από το Ευαγγέλιο, από τις γραφές. Μιλάμε για τη δικαιοσύνη αυτού του κόσμου. Αυτή η δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζεται. Αυτοί που λένε ότι έχουμε κράτος δικαίου, δεν εφαρμόζεται. Η δικαιοσύνη του κόσμου αυτού είναι η δικαιοσύνη των ισχυρών. Οι ισχυροί έχουν το πεπόν, έχουν και το μαχαίρι και ό,τι θέλουν κάνουν. Και τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει και νόμο, παράνομο στη νόμο συνεπώς, να έχουν βουλευτική ασυλία. Και ποιο νόμο, το έχω ξαναπεί πάλι. Διότι γνωρίζουν ότι είναι παράνομοι. Γνωρίζουν ότι είναι παράνομο όχι στα μικρά και στα μεγάλα. Εγκληματίες είναι αυτά που κυβερνάνε τον κόσμο. Δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση, όχι φόβο Θεό, δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση ανθρωπιάς απέναντι στον συνάνθρωπο, αλλά δεν είναι ότι κατηγορώ αυτούς που είναι στα πράγματα. Διότι και εμείς, αν θα βρεθούμε στη θέση αυτών σιγά σιγά, έτσι είναι ο άνθρωπος. Και φτάσουμε στα σαλόνια τα μεγάλα και πούμε στο καζάνι του Μέλκη, που ξεχάσουμε από πού καταγόμασταν. Θα γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτούς και χειρότερο, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι το θέμα ότι αυτή είναι η κακή και εμείς είμαστε καλοί. Γι' αυτό και ο Θεός μας ελέησε το ότι δεν είμαστε στα ψηλά σκαλοπάτια, εντός πανηθέσεως ψηλά σκαλοπάτια. Ψηλά σκαλοπάτια του κόσμου τούτου. Αυτά τα ψηλά σκαλοπάτια από κάτω έχουν έναν γκρεμό που δεν έχει τελειωμό. Πάει στον πάτο, στον Άρη.
Ο Άδης γιατί έχει μια κόλαση που δεν έχει τελειωμό. Λες, πού πατώνει αυτό σου ο Άδης, πουθενά. Λέει, η λέξη Άδης, δεν υπάρχει τέλος. Λοιπόν, αυτοί που είναι σήμερα στα πράγματα, δεν έχουν ως αρχή και ως γνώμονα το Ευαγγέλιο, τις γραφές, το νόμο του Θεού και φτιάχνουν νόμους στα μέτρα τους, αλλά ακόμα και αυτούς τους νόμους που φτιάχνουν, που πρέπει να τηρούνται, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από αυτούς. Και έχουμε στα τρία τελευταία γεγονότα, τι τρία, τέσσερα, πέντε είναι, είναι πολλά. Να πω για το μάτι που έγινε, καήκαν ζωντανοί σαν τα ποντίκια, 100 άνθρωποι. Να πω για τα Τέμπη, σκοτωθήκαν τόσα νέα παιδιά και προσπαθούν να συγκαλύπτουν τέτοια εγκλήματα, αυτοί που είναι στην εξουσία, διότι δεν θέλουν να τους αγγίζει ο νόμος. Ο νόμος ισχύει μόνο για μας. Γι' αυτό και στις ημέρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων οι νόμοι ήταν αντιχριστιανικοί και επειδή ελεγχόντουσαν από την τιμιότητα και από την αγία των χριστιανών, τι τους κάναν, τους διώκαν. Βέλα νόμου ότι αν είσαι καλός, ο καλός Άγιος, πρέπει να πεθάνεις. Με το πρόστιμο ότι πρέπει να θυσιάσεις τα είδωλα. Τώρα σου λέει πρέπει να θυσιάσεις σε αυτά που κάνουν αυτοί. Αφάς ταυτότητες, αφάς αυτό, έγινε σύνομο τα γης. Το κάνουν αλλιώς το πράγμα, αλλά είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε την κάπα αλλιώς. Δηλαδή η ζωή των χριστιανών δεν άλλαξε και ούτε θα άλλαξε ποτέ. Τότε διώκονταν οι Άγιοι Μάρτυρες όπως ο Άγιος Καράλαμος που το πάλι γιορτάζει αύριο και ο Άγιος πολύ κακός αύριο γιορτάζει. Γιατί διώκονταν, διότι ήταν χριστιανοί. Διότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν και διαλέξαν αυτόν που ήρθε να σώσει τον ανθρώπινο γένος που είχε όνομα Ιησούς Χριστός. Είχε γίνει μισητό το όνομα του Χριστού από ποιους, τους Εβραίους. Ο διάολος μίσησε τον Θεό και γι' αυτό έπεσε. Αλλά όταν είδε όμως ότι ο Θεός πήρε σάρκα και οστά και έγινε άνθρωπος, ξησήκωσε όλο τον Άδη, που είπαμε για τον Άδη, τι είναι ο Άδης, δεν έχει τελειωμό, και προσπαθούσε και προσπαθεί να συμπαρασύρει όλο το ανθρώπινο γένος με προσχήματα, με νόμους κλπ. Τα κάνουν και αυτά γιατί πρέπει να έχουν και μία συγκάλυψη στο έγκλημα. Διότι τότε οι αυτοκράτες που κάνουν τους διωγμούς και όλοι οι δωρολάτρες, όσοι δεν πιστεύαν πραγματικά στο Ευαγγέλιο, ξησηκώναν τους ηγεμόνες, τους ηγέτες, τους αυτοκράτορες, που και αυτοί τους εξυπηρετούσαν, γιατί η συνείδηση που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, από την πρώτη στιγμή δεν υπάρχει από την συνείδηση. Απλά τι προσπαθούμε τη συνείδηση να την πετάμε με πετό λάσπη, να τη σκεπάσουμε, να μην μας ελέγχει, για να μπορούμε να κάνουμε τα έργα του σκότους. Γιατί σήμερα στο Ευαγγέλιο, τι ακούσουμε τους σκότους, αν μην μόνος, δεν μπορεί να... Δεν έχει καμία αξία, ο σκότος πρέπει να μπει στη γη, να θαυτεί, για να βλαστήσει και να καρπίσει. Πάρα πολύ. Έτσι και όλοι οι μάρτυρες ήταν ο σπόρος του Θεού που με το μαρτύριό τους τους θάψανε και βλάστησαν. Και ο σπόρος δεν είναι μόνο ότι οι Άγιοι ήταν σαν το σπόρο, αλλά ο σπόρος που λέει το Ευαγγέλιο είναι και ο λόγος. Και όπως ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο, προς την Τιμόθη που μιλάει ο Παύλος, και ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Διότι τι παρατηρούμε στη ζωή των μαρτύρων, το Αγίου Πολυκάρπου, το Αγίου Χαρλάμου και όλων των μαρτύρων. Δεν προσκυνούσαν τα ειδωλά για ποιο λόγο, διότι είχαν αποφασίσει ότι αυτός που είναι το άπαν, όπως είναι και ο Άγιος Προφήλος, για τη ζωή των ανθρώπων, των χριστιανών, είναι ο Χριστός. Η αρχή και το τέλος, αυτός είναι το φως, αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η χαρά, αυτός είναι και η Ανάσταση, διότι καταργήθηκε ο θάνατος με τη σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και δεν φοβόντουσαν οι μάρτυρες. Ενώ πριν έρθει ο Χριστός και οι Άγιοι και οι Δίκοι φοβόντουσαν το θάνατο. Γιατί φοβόντουσαν, όπως το έχω πει και το προφητηλία, το έβαλε στα πόδια. Δεν το έβαλε στα πόδια γιατί φοβήθηκε την Ιζάβη. Το έβαλε στα πόδια γιατί ήξερε που θα πάει. Γιατί εμείς όλοι λέμε, είμαι καλός. Δεν είναι κανένας καλός. Δεν πάει να είσαι πάρα πολύ καλός. Αν νομίζεις ότι είσαι καλός, την πάτσεις. Ο Μέγας Αντώνιος έφυγε από αυτή τη ζωή, του φωνάζαν τα γιαόλια, είσαι Άγιος, δεν είμαι, είσαι, ανέβαινε τόσο πάνω.
Μόλις μπήκε μέσα τρύπωσε, έκλεισε την πόρτα, βγήκε από τον πατέρα και λέει: Είμαι Άγιος τώρα. Θα πει: Πάτερ Γιώργη, πόσες φορές μας λες ότι έχει τη χάρη του Θεού. Δεν έχει καμία σημασία το ένα με το άλλο. Η χάρη του Θεού είναι το καύσιμο υλικό, είναι η ενέργεια και η δύναμη που σου δίνει ο Θεός να κάνεις τον αγώνα να γίνεις Άγιος. Εν δυνάμει με τη χάρη του είσαι Άγιος. Αυτός που έχει τη χάρη του Θεού δεν είναι Άγιος, είναι εν δυνάμει. Διότι και οι άγγελοι, ο Ιωσ Φόρος, δεν είχε αγιότητα. Έπεισε, γκρεμίσκει. Απλά έχεις το πλεονέκτημα να έχεις το Θεό φανερά. Φανερά όχι για τους άλλους, για σένα. Αυτός που έχει τη χάρη του Θεού, ξέρει ότι είναι τη χάρη του Θεού. Και τι έχει το πρώτο πράγμα, δεν έχει φόβο. Του φοβερίζει ο διάολος, τον τρίζει τα δόντια, τον κάνει μέσα από ανθρώπους από χίλια δυο. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει ο χριστιανός. Και αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εν δυναμώ εν τη χάρη του Χριστού, Ιησού Χριστού. Τι μη πω ο Άγιος Προφήτης που φύγει τη ζωή. Άντε ρε Θεοδωράκη να σε ευλογήσουν να τη χάρη του Θεού. Δεν μη πω ότι είσαι Άγιος. Και κάτι του παρεξήνου του παίζει Άγιος ο Πατήρ Γιώργος. Είναι διαστρέβλωση της αλήθειας και των γραφών. Το είναι μια μαρτυρία του Αγίου Προφήτου, όπως και του Απόστολου Παύλου προς τον Τιμόθεο, ότι την δίνουν τη χάρη, αλλά δεν τη δίνει άδικο, ο Θεός είναι δίκαιος. Την δίνει για να πορευτείς και να κάνεις, γιατί σε διάλεξε ο Θεός για την προαίρεσή σου και για τον εαυτό σου πράγματα, αλλά και για τον συνάνθρωπό σου. Και το πρώτο πράγμα που έχεις, που φαίνεται ότι έχει χάρη στο Θεό, είναι ότι δεν έχεις φόβο. Εγώ μέχρι και σήμερα με τρίζουν τα δόντια, τα διαόλια. Θα πεθάνει όλοι, θα... Όχι φαντασίες, θα είναι γεγονότα. Ξέρουν άνθρωποι εδώ πέρα τι φοβέρες με κάνουν. Και προχθές, τι μιλάς, ο λόγος του Θεού δέχεται. Λέω διάλωσες, κόψω τη φωνή. Ότι να μιλήσω προχθές μπορούσα, να σφαδάζω από πόνους από κολικό, πάρει και έναν ήλικο σήμερα, σε τρεις μέρες τρία χτυπήματα. Δεν φοβάμαι. Με απειλή θα πεθάνει, θα κάνει. Έτσι ήταν όλοι οι μάρτυρες. Δεν φοβόντουσαν. Και τώρα μας λένε, μα δεν πας στην κάρτα του πολίτη, θα πας, θα ζεις, πώς θα ζεις. Τι τις κάνανε το τσάγι. Τα παίρνουν όλα και τις περιουσίες και τη ζωή τους και όλα. Μας άφησαν τόσα χρόνια να ζούμε πλαδαρά. Μας άφησαν στον ύπνο να κοιμάμαστε. Συνηθίσαμε να ζούμε με τα χρήματα, με τις ανέσεις, με την καλοπέραση. Μας κάνουν λαπάδες και ξαφνικά τώρα λένε τι, τα χάσουμε όλα. Α, σας δω τώρα τον εαυτό μου και εσάς μου. Είμαι έτοιμος να πω τι, μπα να γίνα τάρα. Ας τα πάρουν όλα, τι είπε ο Άγιος Κοσμάς. Όλα θα τα πάρουν, ψυχή και Χριστό. Ε, τι αν πάρω την κάρτα, πάρω αυτό, τι απάθω, τίποτα, τι ήταν. Δεν είμαι καλός χριστιανός. Όπως αναπάθει η συνείδησή σου. Τι είναι σφράγισμα αυτό. Και το παραμικρό είναι σφράγισμα. Όταν έχεις ένα πάθος και σε τριβουλείς και σε λέει, δεν πειράζει καν το αυτό, για μετανοείς. Τι είναι, αρνήσεις το Θεό. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και δεν του λέει ο Πατήρ Γιώργος. Θα τα ακούσουμε και μεθαύριο. Και αυτός ο οποίος δεν σέβεται τον ναό και δεν τον προστατεύει αυτόν τον ναό, θα τον φθείρει ο Θεός, θα σε πιάσει φθείρει ο Θεός. Θα σε αφανείς. Έρχονται τώρα να μας πούν, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι η μασίλη, η λύκη, η τσαμαρτωλή. Ο Θεός είναι και αγάπη, είναι και έλεος. Όταν του ζητάμε, άμα ζητάς του έλεος του, Θεός το δώσει. Την αγάπη, ξεχάστε την, μην μιλάτε για αγάπη. Όπως λέει το τραγούδι, μην μιλάς για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Λοιπόν, η αγάπη είναι παντού, αλλά είναι στο Χριστό κυρίως και πρωτίστως. Και μόνο οι Άγιοι μπορούν να έχουν αυτή την αγάπη. Εμείς το έλεος, ας την αγάπη. Κάποιοι είναι πολυτέλεια για μας. Το έλεος. Και για μας και για αυτούς που έχουν ξεπέσει. Και τι κάνουν, λένε ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχει έλεος, είναι αγάπη ο Θεός. Έλεος δεν επικαλούνται τη λέξη έλεος.
Το έχετε παρατηρήσει. Όλο για αγάπη. Την καραμέλα αυτή λένε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός όντως είναι αγάπη. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Αλλά να μπαίνει στην αγάπη για να είναι η αγάπη του Θεού μαζί σου. Αλλά αν δεν μένει στην αγάπη του Θεού, όπως ήταν αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες, και γι' αυτό είχαν την παρησία και ομολογούσαν και την θυσιάζαν στα ειδωλά, δεν φοβόντουσαν. Εσύ που δεν την έχει την αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά πρέπει να μπαίνει στην αγάπη για να την έχει, να την εισπράττει. Τουλάχιστον να ζητήσει το έλεος. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα βγάζουν αντιχριστιανικούς νόμους και έχουν το θράσος να κάνουν την παρανομία και την ανηθικότητα νόμου. Εμείς δεν τους καταδικάζουμε, δεν τους κατακρίνουμε γιατί είναι και αυτοί αμαρτωλοί. Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Εμείς επιμένουμε και μένουμε στο Χριστό και ζητάμε το έλεος του. Αυτό είναι η διαφορά. Δεν το ζητάνε το έλεος του Θεού. Ποιος δεν το ζητάει το έλεος του Θεού? Ο διάολος. Εφόσον μιλάνε μόνο για αγάπη και δεν μιλάνε για έλεος όλοι αυτοί που βγάζουν τέτοιους νόμους, είναι δαίμονες. Και μας ξεγελάνε, φιλολογικά βέβαια, και αν δεν ξέρουμε για τις γραφές, λες, ο Θεός αγάπη είναι και για αυτή, κρίμα είναι, και αυτή ατσιλήσει το, δεν τους ελεεί, γιατί δεν το ζητάνε, και δεν φτάνει ότι δεν το ζητάνε το έλεος του Θεού. Τι θα πει αντίχριστος? Να πολιτεύεσαι αντίθετα από τον Χριστό. Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, ο οποίος δεν μετανοεί και δεν ζητάει το έλεος του Θεού, είναι αντίχριστος. Όχι αυτοί που μας κυβερνάνε, και εμείς. Ο χριστιανός που δεν εξομολογείται, τι είναι? Αντίχριστος είναι. Θα πεις, μπορεί να μετανοείς. Όταν θα μετανοείς, θα είναι στο έλεος του Θεού. Όταν. Αλλά μέχρι να μετανοείς είναι αντίχριστος και ο χριστιανός. Όλοι αυτοί που κάνουν τους νόμους αυτούς και η Εκκλησία τόσα χρόνια συγχρονιζόταν με αυτούς και τους είχαμε ανάγκη που τίθεται να μας στηρίζουν και να μας δίνουν χορηγίες και να σαλιαριζόμαστε με ποιους? Με τους αντίχριστους. Ήρθε η εποχή, όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, οι Άγιοι θα γίνουν πιο Άγιοι και οι ρηπαροί θα γίνουν πιο ρηπαροί και πιο βρωμιάρες. Δεν υπάρχει μία μέση κατάσταση. Δεν μπορούμε πλέον να συνέψουμε, να περπατήσουμε μαζί. Δύο στρατόπεδα διαφορετικά θα χωρίσει γύρω από το στάρι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και σήμερα, αφού μας φτάσανε το που μας φτάσανε, γιατί θέλουν και επιμένουν τόσο πολύ να γίνει, και έγινε νόμος, και καυχόνται ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Καυχόνται. Γιατί βάζουν? Μπορούσαν να πούν η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα. Τι χώρα πρώτη? Τους ενδιαφέρει. Η λέξη ορθοδοξία τους ενδιαφέρει να δείξουν στα αφεντικά τους. Γιατί τι καταφέραμε εδώ, τις παπάδες και τις σπουτάδες και τις πατριάρχητες. Τι βάλαμε κάτω? Αν διαβάσετε τον προφήτη Δανιήλ που μιλάει για τις έσχατες μέρες, ξέρετε τι λέει εκεί ο προφήτης Δανιήλ? Θα νικήσει ο Αντίχριστος στην Εκκλησία. Τα ξέρουν αυτά οι δεσποτάδες? Τους έχει νικήσει κατά κράτος την Εκκλησία αυτήν, την οποία ξέρουμε εμείς. Μας ξεφτελήσανε. Τώρα εμείς σαν Εκκλησία πώς θα τους συμπεριφερθούμε αυτούς? Τους αγκαλιάσουμε? Θα αγκαλιάσουμε, ναι, τον άνθρωπο που θέλει να μετανοήσει, που ζητάει το έλεος του Θεού. Η Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία, γιατί έχω πει πολλές φορές, η Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία ο Παπάς, ο Δεσπότης και ο Πατριάρχης. Η Εκκλησία είναι και ο κάθε πιστός, αλλά που ζει τι? Με τον νόμο του Χριστού. Αν δεν ζεις, δεν είσαι η Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή είμαστε όχι στην κόψη του ξεχαρτού, στην κόψη του ξεραφιού. Είμαστε με το ένα ποδάρι στην κόλαση. Εάν με αυτή την κατάσταση που συμβαίνει λέμε τι να κάνουμε, μόνο αυτό να πούμε.
έχεις αρνηθεί το Θεό, είσαι βλάσφημος. Μα και θα πεις, τι θα κάνουμε εδώ, πέρα νόμο. Πρέπει αυτοί που ψηφίσαν αυτό το νόμο και ο κάθε γνωστός μου, φίλος, φίλη, συγγενής, οποιοςδήποτε, τάσετε και λέει, εντάξει. Μα θα πούν, οι περισσότεροι λένε εδώ στην Ελλάδα δεν συμφωνούν με αυτό το πράγμα. Δεν λέει τίποτα, δεν συμφωνώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Ούσοι χρόντε Σαμαρείτε Ιουδαίοι. Τώρα ποιοι είναι Σαμαρείτε και ποιοι είναι Ιουδαίοι, θα φανεί στην πορεία. Δεν μπορώ εγώ άλλη φορά με αυτόν τον άνθρωπο, όχι με τον αμαρτωλό. Όχι με τον αμαρτωλό. Θα πρέπει να είμαι κι εγώ. Μα τι κι εγώ, αμαρτωλός είμαι. Με αυτόν που επέλεξε να είναι εχθρός του Θεού. Φανερά. Ακόμα και αυτός που βλασφημά το όνομα του Χριστού με το στόμα. Είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτός. Διότι την ώρα που βλασφημάει, μέσα του νιώθει πόνο, νιώθει... Ξέρουν, το έχουν ξυμολογηθεί και άνθρωποι. Υποφέρουν. Δεν λέω ότι είναι καλό. Είναι τραγικό. Στην κόρα δεν πας να μετανοήσεις. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι που βλασφημούν τον Θεό και το χαίρονται. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που φτιάξαν αυτούς τους νόμους και αυτόν τον νόμο, χαίρονται και νιώθουν χαρά. Πανηγυρίζουν και νιώθουν ικανοποίηση. Αυτοί είναι εχθροί, όχι του Θεού, του Χριστού. Άρα και εχθροί δικοί μου. Τελείως ιστορία. Είναι εχθροί μας. Και αυτοί τώρα θα σου πούν αύριο, θα πρέπει να βγάλεις και την ταυτότητα. Πας σε αυτόν τον αριθμό. Αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι με αυτόν τον νόμο, αλλά να την πάρω την ταυτότητα. Αφού αυτοί θα το κάνουν. Πρώτα σε πήγαν στο διάολο με αυτόν τον τρόπο και αυτό ήταν ευτύχημα που έγινε. Εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρώτα θα έβγαζα την ταυτότητα και μετά θα ψήφιζα αυτόν τον νόμο. Είναι κουτί, δεν είναι έξυπνο. Πονηροί είναι και την πατήσανε. Την πατήσανε που το κάνουν αυτό. Προηγήθηκε ο νόμος αυτός. Διότι μας δείξαν ποιοι είναι. Όποιος πάρει από εδώ και στο εξής την ταυτότητα αυτών των αριθμών που λένε μέχρι τάδε του Μαΐου, όποιος την πάρει, θα είναι εκτός του συστήματος, θα πηδάνε τις πένας. Πηδάνε. Δηλαδή θα συνταχθώ με σένα που ψήφισες τον νόμο μου. Είμαι καταδικασμένος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν πάω να έχω φάει να φάω. Λοιπόν, εάν ήμουν κυβέρνηση θα έλεγα. Αλλά το λέω γιατί έχω καθαρό μυαλό, δεν το λέω πονηριά. Θα έλεγα, άστο να το πάμε λαό-λαό. Θα πάρω την ταυτότητα και μετά φάμε και την ταφόπλακα πάνω μετά. Βιαστήκα να κάνω αυτό το νόμο, αλλά σου το λέω αυτό ήταν ευλογία Θεού. Θα πεις ευλογία Θεού για αυτούς, όχι για μας. Μας έδειξε ότι είναι δαίμονες. Και η Εκκλησία ας πάρει καλά το μάθημα που μέχρι τώρα του κύριου Σιρόνιμου ακούμε του κύριου Μητσοτάκη στην ημέρα φωτογραφίες του δαίμονα. Πρέπει να μην τον ξαναδεί, που να μην τον ξαναδεί, ούτε τον μνημονεύεις, ούτε να τον ξανασυναντήσεις. Και το Άγιο Δόνος τυχαία δεν αποφάσισε να μην δεχτεί τον κύριο Παιδοφόρο. Και καλά έκανε. Κάποια μοναστηράκια, άλλοι που φόβο άλλοι γιατί είχαν κάτι φιλίες, του δεχτήκαν. Καλά κρασιά, θα φάνε καλά αυτοί. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω περισσότερο. Τι έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Ήταν ευλογία για μας και ευτύχημα ότι βιαστήκαν και λέγανε όλοι τι τσιάπιες είναι επειδή να ψηφίσουν τέτοιο νόμο. Οι δαίμονες είναι τυφλοί, τα δαιμόνια είναι τυφλά, χαζά είναι. Τους άφησε ο Θεός και κάναν αυτήν την κουτσάν αυτό το λάθος. Προηγήθηκε αυτό και μετά μας λένε ελάτε τώρα να σας ταΐσουμε εσείς. Έλεον δε αμαρτωλού μη λυπανάτω την κεφαλαίνα. Και αυτοί δεν είναι αμαρτωλοί, είναι δαίμονες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αν δείτε και θυμηθείτε αυτό το πράγμα εργάζεται χρόνια να περάσει στον κόσμο. Εγώ ήξερα από το χωριό της Μάνου ήταν μια μάγισσα εκεί. Και έκανε μάγια.
τους ακουστεί αυτή η μάγισσα. Και όχι φαντασίες. Τους δαίμονες τους φώναζε και ερχόταν στο σπίτι. Τσάκουγε ο κόσμος απ' έξω. Έπτυκε ξύλο, γινόταν μέσα μάχη. Και τους είχε στρατιώτες, τους έδινε εντολές, θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Θα πεις γιατί το πέταξε τώρα αυτό, ότι και σε εκείνη την εποχή που ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, αυτοί ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Άγιος Καραμούς, η ειδωλολατρία τι ήταν, όλοι αυτοί οι ιερείς των ειδώλων, ήταν σχεδόν σαν μάγοι που δεν γνωρίζαν ότι αυτά που γινόντουσαν ήταν οι δαίμονες και νόμιζαν ότι έχουν μία δύναμη και ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι μία κατάσταση που τους βοηθάει. Διότι δεν γνωρίζαν τον αληθινό Θεό, αυτούς ξέραν. Και αυτούς είχαν για Θεούς. Θέλω να πω ότι και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα μας κυβερνάνε και πάνε καμιά φορά πηγαίναν στην εκκλησία κανένα κερά και ανάβαν, να ξέρετε ότι όπως στο χωριό που πήγαινε ο μικρός του Δράκη τότε και μάθηνε και άκουγε την μια μάγισσα, όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν στον κόσμο έχουν σχέση με μαγείες, με σατανολατρίες και με όλα αυτά τα παρεμφερή. Και με τελετές και με πολλά πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι πονηρό, κακό. Είναι ο Χριστός στη γη, όπως μας υποσχέθηκε ότι πάσα στα σημέρα του ημών θα είμαι μαζί σας, και όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, τι είναι? Ο Χριστός ζωντανός μέσα στην Εκκλησία, στο πείραμα αυτών των λίγων ή πολλών πιστών, που ειδικά όταν μεταλαμβάνουν, παίρνουν τον Χριστό. Είναι κάτι πονηρό, σκοτεινό, είναι φως. Έτσι κι αυτοί που μας κυβερνάν τέτοια πράγματα κάνουν, αλλά διαφορετικά, δηλαδή τελετές, αλλά στα σκοτάδια όμως. Με δαίμονες και με τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτοί που κυβερνούν, σας το λέω ξεκάθαρα πράγματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν. Και σας το έχω πει και σε άλλη ομιλία παλιότερα, τι λένε στις παραμονές οικολογών? Εγώ θα πάω και με τον διάβολο να σώσω την Ελλάδα. Καταλαβαίναμε τι μας λέγανε αυτοί. Αυτοί που ψηφίσαν αυτό το πράγμα είναι αυτοί που τα λέγανε αυτό το πράγμα. Είναι φανερά με τον διάβολο. Λοιπόν, σας το τονίζω πάλι. Ήταν ευλογία Θεού για μας και ατυχία για αυτούς που προηγήθηκε ο νόμος για τους ομοφυλόφιλους και για τα ομοφυλά ζευγάρια και μετά θα θέλουν να περάσουν τους αριθμούς και τις ταυτότητες. Ότι αν δεν έχεις αυτόν τον αριθμό δεν θα μπορείς. Και να πω κάτι που το ξέχασα, ευτυχώς το θυμήθηκα τώρα. Μας μιλάνε εδώ και χρόνια, το αν κάτι είναι αριθμός, η ταυτότητα έχει αριθμό. Όλο για αριθμούς μας μιλάνε. Και τώρα πρέπει να πάρεις αυτόν τον αριθμό που θα είναι 21 ψηφία, πώς θα είναι. Η Εκκλησία, ο Θεός θα είναι κάτω στη γη και από την αρχή, ακόμα και τον Αδάμ τον έδωσε όνομα και την Εύα. Και στον Αδάμ τον έδωσε τη φώτιση και την ευλογία, τη σοφία, να δώσει ονόματα στα ζώα. Τα ζώα πήραν στον παράδεισο ονόματα. Δεν μπορούσε να πει ο Θεός, την τίγρα τη λες ένα, του λιοντάρι δύο ή 34. Είναι σοβαρό. Το όνομα είναι η ταυτότητα που έδωσε ο Θεός για τον άνθρωπο και όλο το ζωικό βασίλειο. Θα πεις, τι θες μας πει για την ταυτότητα και για τους αριθμούς? Είδα προσφάτως και μ' αρέσει να παρακολουθώ το ντοκιμαντέρ. Μαθαίνω. Στα βιβλία δεν μπορείς να δεις τόσο πράγματα. Το ντοκιμαντέρ είναι πιο αποτελεσματικά. Μ' αρέσω. Στο Auschwitz, μόλις έμπαινα μέσα, όχι κρατούμενοι, οι εκπάλωτοι, οι σκλάβοι, είχαν ονόματα οι άνθρωποι. Είτε οι Εβραίοι ήταν, είτε οι Έλληνες ήταν, είτε οι Γάλλοι, είτε οι Αμερικάνοι, μόλις έμπαινε μέσα, μπαίνει ταυτότητα, πέταμα. Αριθμό. Είσαι του 37.723. Ξέρετε γιατί? Διότι αυτοί οι Ναζί, όλα αυτά που κάναν, είχαν μπλέξει με σατανολατρίες και ήταν όλοι μπλεγμένοι σε τέτοια πράγματα. Και σήμερα, αλλά τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Τους δίνανε αριθμούς στους ανθρώπους, διότι όταν παίρνεις τον αριθμό, δεν είσαι πλέον προσωπικότητα, δεν είσαι πρόσωπο, δεν είσαι άνθρωπος. Είσαι σκλάβος. Τον αριθμό θα τον δώσουν, διότι μας θεωρούν ως την Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο, σκλάβοι. Και αυτοί που θα δίνουν τον αριθμό,
θα είναι τα αφεντικά. Καταλάβετε. Στο Auschwitz σου δίναν, σου πέντε αυτοκίνητα, δεν έχει ονόματα. Αριθμό. Και τα τελευταία χρόνια, τι να πει στον κοινό, σαν προσκυνητή. Μόλις πάνε να πει το όνομα, τον αριθμό ταυτότητα του παίρνουν, εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Τα πατάνε, εντάξει. Α, αυτό. Προηγείται ο αριθμό. Δεν έχουμε καταλάβει τι μας έκανε ο διάολος εδώ και πολλά χρόνια. Και για το θέμα του σφραγίσματος, γιατί λέω είναι σφράγισμα, αυτό είναι σφράγισμα και να. Τι λέτε να έχει πει ο Μαξ, ο οποίος ήταν γιος Ραβίνου και μελέτησε τη Ραβή. Τη μελέτησε όχι γιατί ήθελε και χριστιανός, για να ξέρει πώς να πολεμάει το χριστιανισμό. Ξέρετε τι είπε, γιατί διάβασε και την Αποκάλυψη. Και διάβασε και για το χάραγμα, διάβασε για το σφράγισμα. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός και δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Ακόμα και αυτός είπε κάποιες αλήθειες. Και όπως προσφάτως σας είπα για μια ταινία τον Εφάλιος, τι είδα σε αυτή την ταινία, τι άκουσα και την έπιασα καλά. Είπε αυτός ο γιατρός που έβλεπε αυτόν τον ασθενή που ήταν δαιμονισμένος, ότι εγώ προσπαθώ να μάθω την αλήθεια και μέσα από τα ψέματα. Να έχεις μεγάλη ικανότητα να σου λένε ψέματα οι άνθρωποι και εσύ μέσα από τα ψέματα να καταλαβαίνεις ποιο είναι το σωστό και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Να το ξεδιαλύνεις. Τι είπε ο Μάρξ και τελειώνω. Το σφράγισμα θα γίνει και στο τέλος της ιστορίας των ανθρώπων που θα φάνε το σφράγισμα στο χέρι στον άτομο, αλλά έχει ξεκινήσει από πότε λέτε εσείς. Από την ώρα που έγινε η κοπή νομίσματος. Τι λες ότι τέλος θα αποκαλύψεις, δεν θα μπορείς να αγοράζεις και να πουλάς. Πόσο σοφό ήταν ο Θεός του φώτισε. Να το πει, αλλά ποιος να ξέρει τι είπε. Όμως το έμαθα και σας το λέω, το έμαθα και όλους τους κόσμους. Μπορείτε χωρίς λεφτά να αγοράσετε να πουλάτε. Αν μπορείτε. Άρα έγινε η αρχή του σφραγίσματος. Από όταν έγινε η κοπή του νομίσματος, είναι μία μορφή σφραγίσματος. Αλλά εν αγνία μας όμως. Και τι μας κάνει το νομισμό του στα χρήματα. Η θρησκεία του χρήματος. Από την ώρα που έγινε η κοπή νομίσματος, έχουμε την θρησκεία του χρήματος και ποιος είναι ο Θεός του νομίσματος και του χρήματος, ο Μαμονάς. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, δεν μπορείτε να υπηρετείτε δύο κυρίους, το Μαμονά και το Θεό. Αλλά στο τέλος ο διάβολος μας θέλει πολύ δικό, εντελώς να γίνουμε δικοί του, αλλά τώρα είμαστε εν αγνία ακόμα στο διάολο. Τότε μας θέλει ξεκάθαρα να επιλέξουμε, είτε από φόβο είτε οπουδήποτε. Θα μας θέλει να είμαστε με στάμπα, επιστοποίηση. Λοιπόν, τελείωσα. Εν δυναμού εν τη χάρη του Ιησού Χριστού. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει τη χάρη του για να μπορέσουμε να τα ταπεξέλθουμε σε αυτά που έρχονται. Και μία κυρία χθες μου είπε για τη μητέρα της που εγώ δεν τη γνώρισα ότι ήταν ευλογημένος άνθρωπος και έβλεπε πολλά θαυμαστά πράγματα πριν πεθάνει, αλλά έλεγε ένα πράγμα στην κόρη της και όποιοι πήγαιναν και τη βλέπα. Μετανοήστε, 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 μετανοήστε. Δεν έλεγε να μετανοήσουν κι αυτήν. Την ήταν σεζουμένη γιατί έφυγε, ήταν όντως Αγία Ψυχή. Αλλά έλεγε σε εμάς. Τι να μετανοήσω. Νοείς. Συντάξει. Πάρε το Ευαγγέλιο και δες τον εαυτό σου. Τους μακαρισμούς. Μόνο να πάρεις τη μία εντολή του Θεού είσαι τελειωμένος. Ποια είναι αυτή. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σε εξ όλης της καρδίας σου. Καρδιά μας είναι γεμάτη μέσα. Φίδια, πουνίκια, σαύρες, ουρούνια, ό,τι θες έχει μέσα. Εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου. Εξ όλης της διανοίας σημαίνει να μην υπάρχει λογισμός εκτός από το Θεό. Δεν υπάρχει, αλλά είσαι εκτός. Και εξ όλης δυναμιός. Τον Άγιο Προφήτη θα το λέω και θα το ξαναλέω. Κάθε φορά όποιος με έρχεται θα το ξαναλέω. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι όσο έχεις ο Άγιος Προφήτης με εμένα και εγώ με αυτόν, να μην με αγγίξει ένας λογισμός, κάτι να με σκανδαλίσει, παιδί μου. Δεν προσπάθησε ο διάβολος να μου πει ότι γιατί έτσι δεν είναι εντάξει. Ούτε λάθη είδα, ούτε αμαρτίες, τίποτα. Ούτε λάθη δεν είδα. Το διανοείστε. Θα πεις, ήταν Άγιος. Α, έκατσε τίποτα. Άμα σας πω πράγματα, θα σας πιάσει τρέλα.
Αλλά σε πάρει 3-4 χρόνια και σε έχει καλόγιο δόκιμο στα γυνό, επειδή θα σε έχει καλόγιο στο Θεό. Τι έγινε, σε κάνω. Για να σε αγγίξει λίγο ο γυνό, τι μιλάει εδώ. Ο κουροϊδεύολο τα γυνό, θα πούνε ότι αυτό είναι τελό, άλλο του ποιο ξέρει τον ήδη τελευταία στιγμή. Θυμάκησε τόσο. Και την είπε να σε ευλογήσουν αυτή η χάρη του Θεού. Το ξέρει. Από πριν ότι έχει το δικαίωμα να την πάρει τη χάρη του Θεού. Γιατί ούτε ο λογισμό δεν σε αγγίζει. Οι άνθρωποι που γίνανε, οι άνθρωποι γίνανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Τι έκανε και η σύστημη του έλεγχου του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Και αυτοί ακόμα με κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ενδυναμούν τη χάρη του Ιησού Χριστού, αλλά πόσο όμως η τέκνη του Παύλου, η σχέση που είχε ο Παύλος και ο Τιμόθεος, ήταν σχέση πατρός προς Υιού, αγαπητική, δυνατή σχέση. Πάρα πολύ δυνατή σχέση. Έτσι ήταν και η σχέση του πατρός Γεωργίου. Φοβοράει τότε με τον Άγιο Προφύριο. Γι' αυτό μου είπε να σε ευλογήσουν να έρθει η χάρη του Θεού, γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού θα παλέψω όλα αυτά τα διόλια. Θα μου πει τι εσείς, εσύ είναι το έλεος. Ποιο είναι το έλεος, έχω να δείστε κάτι. Και ακόμα μέχρι σήμερα προσπαθεί ο διάλογος να με αμφισβητήσει. Έχω ανάγκη εγώ γιατί με αμφισβητεί ο διάλογος. Δεν πάω να με αμφισβητήσει εγώ, κάθε μέρα με κάνει πιο άγιο εμένα. Δεν έχει στόχο εμένα, έχει στόχο εμένα για να παγιδεύσει εσά. Α, φεύγω τον πατήρ Γιώργο, είναι έτσι, δεν κάνει αυτό. Δεν ξέρω διάλογος τι κάνει. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό είναι. Μα ελέησε ο Θεός που βιαστήκαν να ψηφίσουν τέτοιο νόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ποιον το λαγούν τα πέρα μου, τι το ευχαριστούμε, ευλογία, Κύριε.